συνέντευξη από το πρώην στέλεχος της HSBC και την δικαστική μας συντάκτρια Ντίνα Τσουκαλά που έχει το ρεπορτάζ για τις έρευνες των ελληνικών αρχών. Να ακούσουμε όμως πρώτα τι δήλωσε στην ΕΡΤ ο κ. Φαλτσιανή. It was easy to understand how tense they were, how difficult it was for them just to be here in Paris today. So I wanted just to thank them a lot, because what they did was very courageous. And I see, you know, the same efforts, the same attempt that I witnessed with the Cypriot government, you know. It was hard for the Cypriot government to move on, and for the general attorney, we had the opportunity to discuss more in detail, deeper in about the mechanisms. And doing so, we highlighted a new way, new leads for them to proceed and to continue, you know. One of the great opportunity we had is just to establish links with other investigators abroad from different countries. And we already agreed that, of course, if the next coming government let them work, we will do that. Και να καλησπερίσω τις συναδέλφες, την Θωμαΐδα Παπαϊωάννα το Παρίσι και την Τζίνα Ντίνα Τσουκαλά. Θωμαΐστα, να ξεκινήσουμε από σένα που πήρες και τις αποκλειστικές αυτές δηλώσεις από τον κύριο Φαλτσιανή, ο οποίος να πούμε ότι έχει δώσει περίπου 70.000 κωδικούς για μια έρευνα που αφορά σε όλη την Ευρώπη. Στην Γαλλία έχει αποδώσει περίπου 2 δις. Τι επεσήμανε άλλο σε σένα σε σχέση με την ελληνική έρευνα? Να πούμε βέβαια ότι σε ελληνικές αρχές εδώ και 5 χρόνια υπάρχουν στοιχεία. Ακριβώς. Ο κ. Φαλτσιανή θεωρεί ότι είναι πολύ γενναίο, το είπε μάλιστα και ο ίδιος, να έρθουν οι Έλληνες εισαγγελείς στο Παρίσι. Ήταν ελληνική πρωτοβουλία να συναντηθούν. Θεωρεί ότι ο κ. Αγορέας του φάνηκε μάλλον νευρικός και σε ένταση κατά τη διάρκεια της 7ωρης συζήτησης που είχαν στο Παρίσι για να μελετήσουν τα στοιχεία. Βασικά θεωρεί ο κύριος Φαλτσιανή ότι οι Έλληνες εισαγγελείς ήταν διαβασμένοι, ότι είχαν ήδη αρχίσει να δουλεύουν πάνω στα στοιχεία τους τελευταίους μήνες, όπως είπε συγκεκριμένα, και θεωρεί, όπως το ακούσατε, πολιτική πλέον την προσπάθεια να γίνει για να συνεχιστεί η έρευνα αυτή, γιατί έχει πάρα πολλή δουλειά, όπως είπατε και εσείς, πάνω από 70.000 κωδικοί είναι μέσα στις λύσεις. Μερικοί θεωρούν εδώ στη Γαλλία, θεωρούν ότι είναι πάνω από 125.000 αυτοί οι κωδικοί, που ουσιαστικά είναι λογαριασμοί πολλαπλών ίσως προσώπων στην Γαλλία αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, μέχρι και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Και μάλιστα ο κ. Φαλτσιανή μας είπε ότι δουλεύει και για την Ινδία αυτή τη στιγμή, να βοηθάει δηλαδή τους Ινδούς εισαγγελείς μαζί με άλλα άτομα για να διερευκάνουν τις υποθέσεις που αφορούν. Ναι. Είναι μια πολυδέδαλη διαδικασία από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, οι κωδικοί αυτοί να γίνουν πια ονόματα. Στην Γαλλία θα σε ρωτούσα για παράδειγμα πόσο χρόνο έκανε για να δώσει αποτελέσματα. Ο κ. Φαλτσιανή συνομίλησε για πρώτη φορά με τις γαλλικές αρχές το 2009. Mm-hmm. Μάλιστα λένε ότι πιθανόταν τον Ιούνιο του 2008. Υπήρξαν πάρα πολλά εμπόδια μέχρι να φτάσουν στα αποτελέσματα και τώρα το 2015, αρχές τον Ιανουάριο, μας είπαν ότι τουλάχιστον από τη λίστα Φαλτσιανή και μια λίστα του Λίχτενστάιν έχουν να αποφέρει οι διορθώσεις με τους διάφορους πελάτες που κρατούσαν λογαριασμούς στην Ελβετία και σε άλλες χώρες. Γύρω στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Μάλιστα αυτά τα χρήματα το γαλλικό κράτος θα χρησιμοποιεί για να ουσιαστικά να βουλώσει τρύπες στον προϋπολογισμό. Και σήμερα θέλω να σας πω ότι αναγκύρωσαν φορολογικές ελαφρύνσεις το 2016. Mm-hmm. Και όταν ερωτήθηκαν τους δημοσιογράφους ο κύριος Σαπάν, ο κύριος Ολάντ, πού θα βρουν τα χρήματα, απήντησαν ότι θα είναι λόγω των ληστών αυτών, οι οποίες βοηθούν πλέον να γεμίσει ο προϋπολογισμός, και χάρη σε αυτές τις εισρωές χρημάτων θα μπορέσουν να προσφέρουν φοροαπαλλαγές στους Γάλλους πολίτες. Άρα μέσα σε 2 με 3 χρόνια είχαν αποτελέσματα, μας λες, περίπου. Περίπου, ναι. Ακριβώς, είναι πολύ χρονοβόρα η επιχείρηση. Μάλιστα ορισμένοι αντιστάθηκαν από τις προσωπικότητες, έγιναν και ορισμένα μεγάλα ονόματα και πήγαν στα δικαστήρια. Ορισμένες υπόθεσεις βρίσκονται ακόμα στα δικαστήρια, αλλά προς το παρόν δεν έχασε ούτε μία δίκη. Μάλιστα. Το γαλλικό κράτος. Ναι. Ωραία, να σε ευχαριστήσω πολύ και να πάω στην...